Νιώσω, ξέρεις, κάπως. Ο γαλάτης μπορεί να θέλει να με σκοτώσει, ο καλός μου ο γυμναστής, ο καλός μου διατροφολόγος. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα γίνει. Μου έστειλαν κάποια φιλαράκια μου από την Πετρούπολη. Έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο site. Δεν ξέρω πώς θα σας το καρφιτσώσω. Είναι στο story μου το τελευταίο. Και έχουν πραγματικά υπέροχα προϊόντα, αγνά προϊόντα. Αλλά είναι τρομερές οι γεύσεις. Για παράδειγμα, τι να σου πω. Αυτά εδώ τα παξιμαδάκια είναι με γραβιέρα Κρήτης. Οκ. Okay. Αυτά τα παξιμαδάκια ήταν γεμάτα και εγώ τα κατασπάραξα. Γαλάτι, μη βρίζεις, σε ακούω. Είναι πολύ πολύ ωραία πράγματα. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το site. Όπως επίσης, καλά, δες τώρα. Έχουν φυσικό χυμό ρόδι, τον οποίο μπαίνει κατάψυξη μετά τον ξεπαγώνεις. Πρέπει να το κουνήσεις πάρα πολύ καλά. Δεν έχει μέσα πρόσθετες, δεν ξέρω, ζάχαρη, ουσίες, διάφορα χρώματα, ιστορίες. Είναι 100% φυσικός χυμός. Στην υγειά μας, πω πω. Με αδικεί ο φωτισμός. Παιδιά μου, δεν έχω να βάλω προβολέα. Δεν έχω να βάλω προβολέα, τι να κάνω. Και σήμερα, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και πέφτει ο ήλιος. Είχε πολύ ωραία μέρα σήμερα από ό,τι βλέπω. Γιατί έχει ήλιο. Τέλος πάντων, το μεταξύ έχω ανάψει και το μάτι πίσω. Βλέπω να εκραγεί η κουζίνα. Οι περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε μέσα από το site rodelio.gr. Θα το βρείτε σε tag στο τελευταίο μου story. Και φυσικά μετά που θα σας δείξω τα φαγητάκια που θα έχω μαγειρέψει. Η Αντιγόνη ρωτάει τι θα μαγειρέψω. Λοιπόν, θα φτιάξω τις παραδοσιακές παπαρδέλες μαζί με κομματάκια κοτόπουλο, το έχω κόψει. Σαν τύπου, ρε παιδί μου, λίγο... δεν θα το πω μπολονές. Τέλος πάντων, θα βάλω το κρεμμυδάκι μου, θα βάλω το μαϊντανό μου, θα βάλω την κόκκινη τη σαλτσούλα μου, θα βράσω τις παπαρδέλες μου, σαν μακαρονάδα, να το πω. Παιδιά, είναι τρομερά. Δηλαδή, τέτοια προϊόντα εμένα με τρελαίνουν. Οπότε, πάμε να βάλουμε το βραστήρα μας. Να έχουμε νεράκι. Μια πετσετούλα όλο και κάπου θα χρειαστεί. Και πάμε να κόψουμε κρεμμυδάκι, γιατί η αλήθεια είναι δεν το κόψω το κρεμμυδάκι. Εν τω μεταξύ, ο βραστήρας με το που ανάβει, νιώθεις ότι... Δεν ξέρω, ότι παίρνει ελικόπτερο πάνω από το σπίτι. Μόνο αυτά έχουμε ζήσει ακόμα. Τι ώρα θα κοιμηθώ σήμερα, δεν ξέρω! Δεν έχω ιδέα. Το πρωί η Άιζα ήθελε να κάνει live. Εκείνη έκλεισε το live γιατί πήγε να μην πάρει ο ύπνος σε μένα. Παιδιά, να πω κάτι, άκου να δεις τι έγινε. Το τελευταίο ευτράπελο, για παράδειγμα, αυτό το τελευταίο έτσι, που έμεινε ανοιχτό και, κοιμήθηκα και στον καναπέ και μπήκε το πρωί ο Κυπουρός και βάλαγαν στην αγερμή και σηκώθηκα λίγο άγρια, η αλήθεια είναι. Αλλά είμαι τόσο κοιτάξτε τι έκανα. Είμαι τόσο ανέστητη που με παίρνανε 100 τηλέφωνα έχει το τηλέφωνο μου ρε, και δεν άκουσα ούτε ένα και δεν το έχω στο αθόρυβο, παιδιά. Μέχρι και ο Γαλάτης ήρθαν εδώ πέρα και κάτι κάνανε και τέτοια. Και γενικότερα είμαι ανέστητη. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κοιμάμαι, μισό. Κοιμάμαι και δεν ρε παιδί μου, δεν υπάρχει σωτηρία καμία. Κοιμάμαι σαν τούβλο γενικότερα, όπως οι περισσότεροι θα καταλάβατε. Έτοιμη για MasterChef. Εγώ το είπα στο MasterChef θέλω να πάω, αλλά τώρα τέλος πάντων είναι αργά. Πάμε να κόψουμε το κρεμμυδάκι μας. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα τώρα. Έπρεπε να το έχω βάλει στο blender, γιατί κλαίνει τα ματάκια μου. Κλαίνει τα ματάκια μου! Δεν μπορώ. Λοιπόν, θέλω να κόψω έτσι χοντρές φετούλες στο κρεμμύδι τώρα. Μου αρέσει ρε παιδί μου η γεύση του κρεμμυδιού. Μ' αρέσει πολύ έτσι να την νιώθω έντονη μέσα. Όπως και το σκόρδο μου αρέσει πολύ. Πάλι κόπεδο θα την κάνω την κουζίνα. Πάλι κόπεδο θα την κάνω την κουζίνα. Τι φάγατε σήμερα εσείς? Είναι και ξέρω το απόγευμα. Είναι λες και είναι... νιώθω ότι είναι 12 η ώρα το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, σηκώθηκα το πρωί εγώ. Όχι κυρία, 8 η ώρα σηκώθηκα. Άνοιξα τα μάτια μου. Βλέπω ότι είναι 8 η ώρα. Και λέω ρε γαμώτο. Γιατί λέω ξύπνησα. Εν τω μεταξύ είχα ξυπνήσει και πιο πριν και μετά ξαναλέω, σηκώθηκα, άνοιξα στην Άιζα, βγήκε έξω, έκανε τη βολτούλα της στον κήπο. Για το κρεμμυδάκι, το κομμένο χέρι, έχει άλλη γεύση.
Άνοιξα στην Άιζα και λέω μετά τι να κάνω, να πάρω λέω, το γαλάτι, να πεταχτώ να κάνουμε λίγο γυμναστική. Τι έχω κάνει εδώ, γαμώ την Εύα. Να κάνουμε λίγο γυμναστική. Λέω κάτσε να κοιμηθώ καμιά ωρίτσα ακόμα, ξέρω εγώ και πάω μετά. Το μία ωρίτσα, όταν ξανά άνοιξα τα μάτια μου, ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Και λέω πόρε, γαμώ το. Πάλι τα ίδια. Λέω κάτσε σε 5 λεπτά να σηκωθώ. Τα 5 λεπτά πάλι γίνανε 4 η ώρα. 4,5. Κάτι τέτοιο. Αχρίαστη. Πώς λέει η σούπερ κική αχρίαστη. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ακατάλληλη. Αχρίαστη. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Έλα πάντως άχρηστη δεν είμαι. Όχι πείτε. Όχι μην πείτε. Κάτσε δε για να φάω κανένα χέρι με το κρεμμύδι και όλα αυτά που κάνω. Εν τω μεταξύ ήμουνα χθες το βράδυ σπίτι της φίλης μου της Τζο. Είδαμε ταινίες, φάγαμε και βίσονες μπορώ να σας πω ότι φάγαμε. Φάγαμε τα πάντα όπως είδατε. Κυριολεκτικά φάγαμε τα πάντα. Και μετά είπαμε αφού φάγαμε τα πάντα δεν πίνουμε και μισό μπουκάλι βότκα που μας την είχε φέρει ο Μασαούτης. Μιχαλιό αν είσαι εδώ. Εβίβα. Και είναι μια βότκα που τη βάζεις στο ψυγείο και γίνεται μπλε. Ναι. Έχουμε και από αυτά. Λοιπόν, ανάβω και το μάτι μου εδώ. Βάζω λίγο λαδάκι μέσα στο τηγανάκι μου. Ένα αντικολλητικό. Λίγο έτσι ίσα ίσα για να κάνουμε, πώς το λένε, να τσιγαρίσουμε το κρεμμυδάκι μας. Εγώ κάνω και ένα τάκ, ρίχνω και λίγο νεράκι μέσα. Ωραία. Βάλαμε και αυτό επάνω και τώρα περιμένουμε σιγά σιγά. Μπορώ να βάλω τις παπαρδέλες μου όμως να ξεκινήσουν να ετοιμάζονται. Τι λέει, μη γελάς τόσο δυνατά, χάνω υπερπολίτημα δευτερόλεπτα. Πρόσεχε μόνο γιατί σήκα είναι να κοιμηθείς πάνω στον πάγκο. Αντιγόνη, έτσι ξηγέσαι. Καλά. Θα έρθει όλα, θα τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, παίρνω εδώ πέρα τη ζυγαριά μου γιατί μου αρέσει να ζυγίζω το φαγητό για να μην πετάω φαΐ αργότερα. Εν τω μεταξύ, το ιζουλίνι μου, ήρθε και το ιζουλίνι μου. Ζυγίζω τις παπαρδέλες μου. Θα φάω περίπου 100 γραμμάρια. Να τα είναι έτοιμα. Οι παπαρδέλες μου είπανε ότι θέλουν περίπου οι συγκεκριμένες, λέει. Ανάλογα πώς θέλετε να τις φάτε, αλτέντε ή λίγο πιο τέτοιο, κάποιοι τις βράζουν μέχρι και 9 λεπτά, ξέρω εγώ. Εγώ θα τις αφήσω 5 με 6 λεπτά και θα τις δοκιμάσω γιατί τις μαγειρεύω τις συγκεκριμένες πρώτη φορά. Οπότε πάω να βάλω εδώ χρονόμετρο. Το πάτησα. Τις ρίχνω μέσα. Εγώ γενικά και στο βράσιμο δεν ρίχνω αλάτι, το έχω πει πολλές φορές, δεν τρώω καθόλου αλάτι. Δεν μ' αρέσει. Όχι πως δεν μ' αρέσουν οι πατατάκια, τσίπς και τις βλακίες και ξέρει καρπί. Όχι, αυτήν άλλο. Να αφήσω την Άιζα να μαγειρέψει. Ναι. Η Άιζα στο τέλος θα τα κάνει πραγματικά όλα. Δηλαδή η εκπαίδευση που έχει δίπλα μου, τις ανακατεύω να μην μου κολλήσουν. Ναι. Ωραία. Βράζω τις παπαρδέλες. Εν τω μεταξύ είναι με φρέσκα αυγά, βλέπω και κατσική σιουγάλα συγκεκριμένες που από Παναγία μου τι φαΐ θα φτιάξω πάλι. Εγώ φτιάχνω τορτελίνια με γέμιση 5 τυριών και έφτιαξα και γαλατόπιτα. Αντιγόνη μου, τα τορτελίνια άνοιξες εσύ τη ζύμη, αγάπη μου, ή τα πήραμε έτοιμα. Όχι, ρωτάω εγώ τώρα ήρεμα, με βλέπεις, ρωτάω ήρεμα. Γιατί εγώ εδώ πέρα κάθομαι και κάνω τις Παρασκευές μόνη μου. Κυρία, έτσι. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν να κάνω κανένα γλυκό, αλλά. Θα το φάω πάλι. Εν τω μεταξύ το γαλακτοπούρεκο που μου φέρνει ένα φιλαράκι μου. Έφαγα κανονικά τη γωνίτσα μου όλο αυτό. Μετά παίρνω το ταψάκι. Πάω στη φίλη μου την Τζο. Το βάζω στο φούρνο. Το ζεσταίνουμε. Το βάζω σαν να ψηθεί. Όχι στο μικροκυμάτων γιατί μαλακώνει. Ενώ στο φούρνο παραμένει τέτοιο. Ξεροψημένο. Και του το άφησα. Με έβριζε η φίλη μου Τζο γιατί ξεκίνησε να κάνει διατροφή. Και μου λέει τι φέρνεις μωρή γαλακτομπούρεκα εδώ. Άσχετα, αλλά χτες το βράδυ έφαγε μισό κιλό παγωτό και της λέω αυτό είναι στη δίαιτα. Το γαλακτομπούρεκο δεν είναι. Καλά πάμε, καλά είμαστε. Έχει ξεκινήσει να τσιτσιρίζει και το κρεμμυδάκι μας.
Αχ, όχι, δεν είμαι στην Κρήτη, Κατερίνα Φουτ, δεν είμαι στην Κρήτη, μακάρι να ήμουν κάτω στην Κρήτη. Και του Αγίου Γεωργίου κάνανε ένα υπέροχο γλέντι κάτω τα παιδιά, ένα υπέροχο τραπέζι στο καζάνι του Γιώργη του Γλεζάκη, περάσανε πάρα πολύ ωραία, χτύπαγα το κεφάλι μου που δεν ήμουν εκεί, με πέρανε με βίντεο κλίση, μου στέλνανε φωτογραφίες και γενικά, ναι, λίγο τσίτωσα εκείνη τη μέρα, με πιάσε μια εσωτερική κατάθλιψη, αλλά το ξεπέρασα, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα και το... Εν τω μεταξύ σας είπα ότι τόσα χρόνια γενικά έπαιρνα κουμαρό. Τώρα, έχω βρει αυτό εδώ πέρα, ντομάτες τριμμένες και είναι πολύ ωραίο. Κύκνος. Έλα, άνοιξε. Φανταστείτε, πλάτ στη μούρη. Αυτό δεν είναι. Θα πάρω φωτιά. Δεν αρπάζω φωτιά, μωρέ. Αν προλες και μπαίνω πρώτη φορά, με βλέπετε να μαγειρεύουμε στην κουζίνα. Λοιπόν, ωραία. Τσιτσιρίζει πάρα πολύ ωραία το κρεμμυδάκι μας. Θα ρίξουμε τώρα σε λιγάκι και το κοτοπουλάκι μέσα. Μεσάνυχτα από μαγειρική θαρώ. Ζάχος μου, αγάπη μου, κάνεις λάθος. Κάνεις τεράστιο λάθος. Δεν έχεις πάει από το χεράκι μου, να δεις. Λοιπόν, κάτσε να μαζέψω λίγο τον μπάγκο. Εν τω μεταξύ, αύριο σκέφτομαι να κάνω με το κρυθαρότο το τρίχρωμο. Είναι με σπανάκι, πιπεριά, φλωρίνης και νερό. Αυτό εδώ πέρα, δείτε τα. Να κάνω ένα κρυθαρότο με γαρίδες. Λέει. Νομίζω ναι. Να ανακατέψουμε πάλι τις παπαρδέλες μας. Λοιπόν, τάκ. Πάμε να ρίξουμε τώρα το κοτοπουλάκι. Να πάρει έτσι λίγο ωραίο χρωματάκι μαζί με το κρεμμυδάκι. Μόλις το δούμε λιγάκι και αρπάξει το κοτοπουλάκι και πάρει χρώμα, ξεκινάμε να ρίχνουμε και τις ντοματούλες μας και όλα τα υπόλοιπα. Παναγία μου. Εν τω μεταξύ βγαίνει από πάνω πρώτο θέμα τσιόρδας. Παναγία μου, δηλαδή παντού υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Γενικά βάλε πολλά θαλασσινά, όχι μόνο γαρίδες. Α, ναι. Καλό. Όντως, δεν το σκέφτηκα. Α, δεν προλάβω να πω τώρα στο σούπερ μάρκετ, βαριέμαι να κατέβω. Και έχω γαρίδες. Α, ξέρεις τι, πρέπει να έχω και πλοκάμι θράψαλο. Θα το τσεκάρω. Τι κάνετε, πώς περνάτε, βαριέστε καθόλου? Κάτι έχει μπει στο μάτι μου. Που λέτε, και καθόμουν μετά σε κάποια βάση, γύρισαν τέλος πάντων στο σπίτι το βραδάκι, μετά που φάγαμε, είδαμε ταινίες, τα πάντα. Και μου σκάει ένα μήνυμα και γράφει το μήνυμα αυτό τώρα. Κοιμάσαι! Και φυσικά απαντάω και λέω, όχι, ποτέ δεν κοιμάμαι, εκτός μόνο αν έχω live. Εν τω μεταξύ μου λέει, ο Βίτζι έστειλε, άμα μισό πρέπει να βγάλω τις παπαρδέλες. Λοιπόν, 6 λεπτά οι παπαρδέλες και είναι ωραία al dente. Ωραία, και το κοτοπουλάκι μας παίρνει χρώμα. Ρίχνω για να μην μου κολλήσουνε. Μισό, να κλείσω και το ξυπνητήρι. Λοιπόν, ρίχνω λίγο λαδάκι για να μην μου κολλήσουνε οι παπαρδέλες αφού τις έβγαλα. Μέχρι να περιμένουνε. Κοιτάω εκεί και εγώ να κατέβει η ηλίθεια.
Λοιπόν, έτοιμες, τις αφήνω εδώ δίπλα να κάτσουνε. Τι έχω κάνει εδώ κάτω, ένας θεός το ξέρει. Λοιπόν, και αφού έχει αρπάξει ωραία το κοτοπουλάκι μας και έχει έτσι ωραία καραμελωθεί μαζί με το κρεμμύδι μας, πάμε να ρίξουμε σαλτσούλα. Χαμηλώνουμε το μάτι, κλείνουμε το άλλο μάτι, Δήμητρα, πες. Λοιπόν, ωραία. Θα ρίξω μέσα λίγο από αυτό εδώ που είναι αραμπιάτα για να γίνει έτσι spicy που μου αρέσει πολύ εμένα. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ρίχνουμε μέσα ό,τι θέλουμε, από μυρωδικά, μπαχαρικά, ό,τι γουστάρετε. Θα πάω να ρίξω και μαϊντανό που μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, και αφήνω και λίγο μαϊντανό στην άκρη, το ρίξω και λίγο πριν τελειώσει, να ψηλό είναι ομός. Θα ρίξω βασιλικό. Ωραία. Θα ρίξω και λίγο θυμάρι, έτσι να κάνει μια πουτάνια, ξέρεις. Ωραία. Παπαπα. Λίγο μπούκοβο chili flakes. Σας αρέσουν τα καυτερά? Μεξικανός εκτελεστής, αφού δεν σου αρέσουν, σε κάνω ένα hide. Φιλάκια τα λέμε. Πόσο χαίρομαι που έχω αρχίσει και γίνομαι hacker. Hacker. Από τα Lidl hacker. Λοιπόν, ανακατεύουμε ωραία. Λοιπόν, και τώρα, τι ήθελα να βάλω, ναι. Θα ρίξω λίγο ζάχαρη. Θα ρίξω λίγο ζάχαρη για να σπάσει η ντοματίλα, λίγο καστανή ζάχαρη. Αυτό ήτανε. Και να κατέβουμε. Να. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια είναι. Πάρα μα πάρα πολύ. Και τώρα το αφήνουμε στη σιγανή φωτίτσα, πολύ όμορφα, να μαγειρευτεί. Εύκολο ήτανε. Γενικά με έχει πιάσει μία μουντάδα λίγο σήμερα. Μπήκε πιάσει μία μουντάδα λίγο σήμερα. Ήου, μισό έρχομαι. Αχ, ωραίο τραγούδι. Αυτά τα βραζιλιάνικα το τελευταίο καιρό. Ο χυμός δρομοδικά είναι και πολύ καλό στην καρδιά, να ξέρεις. Ξενοκοιμηθήκαμε χθες, Αλεξανδράκη. Σηκώθηκα χθες και δεν σε βρήκα δίπλα μου. Άρε, Τζόρτζ. Παιδιά, γράφει ένα στα μηνύματα. Και λέει,
Να σου πω, κοιμηθήκαμε λέει δύο φορές μαζί. Μήπως λέει ήρθε η ώρα να το επισημοποιήσουμε. Αυτό σ' αγαπώ, αλήθεια. Τι ατακάρες, πού τις βρίσκεται. Λοιπόν, μισό, θα ρίξω και λίγο νεράκι. Ένα τάκ. Αν και ήδη είχε ξεκινήσει αυτό, δεν είναι μόνο του, τώρα θα είναι μια χαρά. Μείνετε μέσα. Τακ, 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 τακ. Ωραία. Ναι, εντάξει, έχω ακούσει τις ατάκες τις απίστευτες. Wet look, wet look, το μαλλί, απλησιά. Ρε παιδιά, χθες πέρα έκανα μπάνιο. Μέρα παραμέρα το λούζω αυτό το κεφάλι, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αλλά έχω και ένα κακό, το μαλλί μου κατευθείαν την επόμενη ημέρα λαδώνει. Έχω ψάξει σαμπουάν, έχω ψάξει χίλιες δυο βλάκιες. Κάθε δεύτερη μέρα το μαλλί μου θέλει λούσιμο. Τραγικό. Α, έχουμε και το rodeleon.gr εδώ. Είναι εδώ, είναι εδώ. Στην υγειά σας. Καλά, εντάξει. Αυτά εδώ πέρα τα τσάκισα, τα παξιμαδάκια με τη γραβιέρα Κρήτης. Το βλέπεις έτσι, δηλαδή δεν έμεινε τίποτα. Σηκωνόμουν στον ύπνο μου και έτρωγα. Και μετά αναρωτιέστε γιατί κοιμάμαι σαν τούβλο. Αν θα φάει στρατός, έλα ρε, όχι. Λίγο έφτιαξα, δες, οι παπαρδέλες μου είναι 100 γραμμάρια. Και λίγο το κοτοπουλάκι, τη σαλτσούλα. Δεν θα τη φάω, δεν θα το φάω όλο τώρα. Αλλά θα έχω για να φάω και πιο αργά, κατάλαβες. Ενώ τις παπαρδέλες δεν χρειάζεται να τις έχω βρασμένες, παρατημένες στην κατσαρόλα. Μετά που θέλω να ξαναφώ, θα βάλω και μερικές και θα τις κάνω της ώρας εν ολίγης. Να βάλω ύμνο για να γίνει καλύτερο το φαγητό. Σας χαλάω εγώ χατήρι. Σας χάλασα εγώ χατήρι ποτέ. Λοιπόν, μισό. Μη βάζεις μεταλλική κουτάλα στο τηγάνι, σε παρακαλώ, μόνο ξύλινη. Ναι, η αλήθεια είναι... Α, Βρυσίδα, το κορίτσι μου! Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξύλινη αυτή τη στιγμή, γι' αυτό βάζω τη μεταλλική. Αλλιώς, ναι, και εγώ ξύλινη θα έβαζα κανονικά. Επειδή είπα, επειδή σχετικά έχω μετακομίσει πρόσφατα και έφτιαχνα κάποια άλλα πράγματα στο σπίτι, λίγο κάποια τα είχα αφήσει για αργότερα, αλλά τι να κάνουμε, γίναμε όπως γίναμε. Περίμενε. Βρυσίδα, είσαι εδώ. Μου. Το αστεράκι μου, η κόρη μου, η μικρή. Ρε, θέλω να φάω αυτό που τρως, που παχυρεύεις. Μου, κοριτσάκι μου, κοντός ψαλμός. Εδώ θα είσαι. Κοντός ψαλμός, εδώ θα είσαι. Ναι, θα είμαι. Αλλά θέλω τόσο πολύ να το φάω αυτό που βλέπω εκεί που μαγειρεύεις. Σου αρέσανε τα σουφλιά που σου έστειλα. Πάρα πολύ ωραία ήταν, έχω ξετρελαθεί. Ναι. Σε τρελαθεί. Δεν μπορώ να καταλάβεις. Και ο μπαμπάς μου είπε σε έφαγε. Ναι, έφαγε και ο μπαμπάς και του άρεσε πάρα πολύ και είπε να σε ευχαριστήσω πολύ για τα σουφλιά. Αχ, το γλυκούλι μου, παιδιά, είναι πολύ γλυκός ο μπαμπάς της, αλήθεια. Λοιπόν, τι μαγειρεύεις, για πες. Λοιπόν, φτιάχνω παραδοσιακές παπαρδέλες που μου στείλανε κάτι φιλαράκια μου από το rodeleon.gr, κάτι φίλοι μου στην Πετρούπολη, ναι, που έμενα παλιά που σου έχω πει. Και έχουν τρομερά προϊόντα, αλλά απίστευτα πραγματικά προϊόντα. Φαίνονται. Οπότε έβαλα να κάνω παπαρδέλες μαζί με κοτόπουλο και κοκκινιστή σαλτσούλα. Ωραία, αυτό ήταν, ήδη ξαναπίνασα. Πριν λίγο έφαγα. Τι έφαγες? Εγώ έφαγα γλώσσα, ψαράκι. Α, κοίτα, σκεφτόμουν αύριο να κάνω με τα θαλασσινά. Θέλω να κάνω αύριο ένα κρυθαρότο με αυτές εδώ πέρα. Δες, είναι κρυθαρότο τρίχρωμο με σπανάκι, ναι, με ναι, ναι, φλωρίνης και νερό. Τέλειο. Αυτές τις έγινα και πιο πριν, ναι, 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 πιο μας νομίζω. Και θέλω να κάνω με αυτές εδώ πέρα και να κάνω με θαλασσινά. Ωραία. Επειδή έχω γαριδούλες στην κατάσταση. Με γαρίδες. Τέλειο, κρυθαρότο, ναι, να κάνω κρυθαρότο με γαρίδες. Δημήτρα, σε έχω σκοτώσει σήμερα. Χθες έχω σκοτώσει. Το λατρεύω. Έχουμε και τρίφωνα Σαμαρά, τρίφωνάκο μου. Αγάπη μου, το μαλλί, πες. Έκανα και νύχι, τρίφωνα. Πολύ εργαλείο λένε. Πολύ εργαλείο. Μ' αρέσει που μου λέει ότι Βρυσίδα που σταμάτα να τρως, παιδιά, τρως συνέχεια. Τα διατρώ συνέχεια.
Συνέχεια. Και έχεις και εμένα και τη στέλνω μία προφιτερόλ. Μία προφιτερόλ, μία σουφλέ σοκολάτα. Ζήφα τέρμα τα γλυκά, γιατί θα βγούμε σαν κεφτέδες από εδώ μέσα. Κεφτεδάκια κανονικό. Δες λίγο, εγώ τώρα θα πάω. Πώς αλλάζει. Α, θα πάω τέτοιο, πάω για τρέξιμο. Πώς είμαι. Μα ναι, βασικά γιατί είσαι ντυμένη, πού πας. Για τρέξιμο, ρε. Μπράβο, κοριτσάκι. Βασικά και λίγο σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια είναι ότι. Λόγω ξέρεις. Ναι. Γυναικείας μου φύσης. Ναι, ξέρω. Δεν, λιγάκι βαρέθηκα, λίγο ξέρω. Αυτό. Δεν πειράζει. Αλλά ξέρω ότι από Δευτέρα θα με πιάσει ο γαλάτης και θα με πάει κομμάτια. Έτσι, ξέρω. Θα με βγάλει πάλι από την παραλία, θα με ανεβάσει στο βουνό και πάει. Το θέμα είναι όμως να μην τρως και υδατάνθρακες. Αν να κάνεις. Έλα μου. Το θέμα είναι να μην τρως και υδατάνθρακες. Αν να κάνεις γυμναστική και να. Καταλαβες. Να μην τρώει υδατάνθρακες. Δεν άκουσες. Ναι. Ναι, να μην τρώσει υδατάνθρακες. Εντάξει. Δεν πειράζει, μια ζωή την έχουμε. Θα τα κάψουμε, αν δεν ρε, εσύ, να τα κάψουμε. Τι θα το... Αυτό σε πειράξε, ότι χθες το βράδυ. Ναι. Ήμουν στο σπίτι της φίλης μου, της Τζόε, εδώ δίπλα. Το είδα. Και φάσουμε... Πίτσα και ούζα. Το είδα. Εν τω μεταξύ, ακού τι είχα κάνει. Θυμάσαι όταν έφυγα από εδώ με την Τζο, ναι. Που ήμασταν, μιλάγαμε. Ναι. Και πότε δεν μιλάμε, πες. Και... Λέγε. Και φεύγω και παίρνω το κοτόπουλο, παίρνω τη σαλάτα, ναι. Μου, τα παίρνω όλα και, τα... και πάω εκεί. Φτιάχνω τη σαλάτα μου, καλά, έφτιαξα πολύ ωραία σαλάτα και με πορτοκάλι μέσα και τέτοια. Ναι. Φτιάχνω τη σαλάτα μου, τρώω, βγαίνει το κοτόπουλο, το τρώω. Και εκεί μετά που καθόμαστε, γυρνάω και λέω, ρε μπαμπάκα, του λέω, μήπως έχεις μια λιγουρίτσα να φτιάξουμε. Ναι, μου λείπα να ρίξω μια πίτσα. Μια λιγουρίτσα να φτιάξουμε. Τις κρέπες μας, τις σοκολάτες μας. Τα είδα όλα, αρέσει. Τα είδα. Αλλά εντάξει, εγώ είχα το σουφλέ, δεν μπορώ να παραγωνιέμαι. Εντάξει. Τελείωσαν όμως. Πότε χρειάζεται, είπαμε. Δεν Δήμητρα, τα κάνουμε. Δήμητρα, τελείωσαν. Τελείωσαν όμως τα σουφλέ. Πάνε, χάθηκαν. Άλλα τώρα. Μαλακίες λέει η Βρυσίδα. Αχιλέα, μαλακίες δεν λέω εγώ, μαλακίες λες εσύ. Όταν θες να χάσεις, λίπος. Έτσι, χώνει το κόρι. Ναι, γιατί, δεν είναι, γιατί πήγα σε διατροφολόγο και εγώ για να χάσω λίπος έχω κόψει όλους τους υδατάνθρακες. Ψωμί, μακαρόνια, τα πάντα, ούτε ρύζι. Και όμως έχασα. Υπό 24% λίπος έχω πάει σε 14% λίπος. Οπότε δεν λέω μαλακίες. Οπότε. Όσο πόνο, κορίτσι μου! Οπότε δεν θέλω να μου λες εμένα αν λέω μαλακίες ή όχι. Κόψε τις υδατάνθρακες και θα σου πω εγώ μετά πόσο λίπος θα χάσεις. Μπράβο. Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι η Δήμητρα είναι μοντέλο. Δουλεύει σαν μοντέλο. Δεν μπορεί να τρώει ό,τι θέλει, μια χαρά είναι. Γιατί πραγματικά, αν αφήσουμε τον εαυτό μας. Εντάξει, αυτό το μοντέλο ξέρει το να το κάνω πιο πολύ κόμπι. Φωνάζει κι άλλο. Πώς θέλω να αισθάνομαι και να βλέπω τον εαυτό μου στον καθένα. Ναι, μου αρέσει. Γιατί μου το λένε και εμένα. Φάει, δεν έχει ανάγκη. Ναι, παιδιά, ναι, αν φάμε, θα παχύνουμε. Τι φάει, δεν έχει ανάγκη. Εγώ δεν έχω αυτό το σώμα. Προσπαθώ να μην τρώω. Άμα τρώω συνέχεια, δεν θα έχω αυτό το σώμα. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν είναι αφάντη, δεν έχει ανάγκη. Άμα τρως κάθε μέρα προφιτερόλ και ψωμιά και σάλτσες και μακαρόνια, θα παχύνεις. Έτσι έτσι. Δεν θα περπατάμε, θα τσουλάμε. Ναι. Ορίστε. Ορίστε, με σύγχυσαν. Για live 5 λεπτά να μπορώ να σε δω και συγχύστηκα. Γεια, τι κάνεις, παιδάκι μου. Καλά. Είσαι καλύτερα από πριν. Ναι, καλύτερα είμαι. Δεν έχω ανάγκη. Θα το στρώ, δεν είναι. Έτσι, ρε! Δεν βλέπουμε τίποτα, ρε μουνιά! Εγώ το. Εγώ ήμουν πιο γυμνή. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, ρε! Δεν έχω ανάγκη. Μια χαρά. Έχω εσένα, κορίτσι μου. Δεν θα πω τίποτα. Πώς λέει και ο φίλος μου Λάμπρος από την Αυστραλία. Βουνό! Βουνό! Λάμπραν είσαι εδώ, μουνιά! Έπαθε σύνδρομο Χαγιάτη, η Βρυσίδα. Ναι. Συγχύστηκα. Μα συγχύστηκα. Μα με συγχύστηκα. Τα καντήλια της αλήθειας. Έτσι. Δείξε λίγο τον αδερφό σου, λένε. Θα με σκοτώσει αν το δείξω, οπότε δεν το δείχνω. Πού είναι. Παιδιά, εντάξει, αδερφός είναι μορφάρα, έτσι. Το μικρό λες. Ναι. Παιδιά, είναι μορφή το παιδί, έτσι. Καθόμαστε ένα βράδυ μας να μάθει. Αυτός είναι ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης είναι εκείνος, μην μπερδεύεσαι. Ο Λευτέρης δεν παίζει λόλ. Ο Δημήτρης παίζει λόλ. Άρα εμείς ήμασταν το Λευτέρη. Εσύ είδες το Λευτέρη. Όταν έβριζα. Ναι. Και είχε Ναι. Βρυσίδα, τι wanna be, υποκρίνεσαι. Με ξέρει και από χθες αυτός και ξέρει πότε υποκρίνουμε και πότε όχι. Αγάπη μου.
Μαλάκα, η Βρυσίδα τα έχει πάρει στο κρανίο. Ακούστε, όσο γλυκούλα είναι και φαίνεται, τόσο διάολο μπορεί να γίνει. Γι' αυτό μαζευτείτε. Αν ξεκινήσει η Βρυσίδα, γίνεται χειρότερη κι από μένα. Να, οπότε δεν θέλετε να με δείτε χειρότερη από τη Δήμητρα, οπότε μην μιλάτε. Πότε θα σας προκριτήσω. Γεια σου Νίκο, πώς θα μας περουκίσεις, Βρυσίδα. Θα με περουκίσεις όταν θα τελειώσει η καραντίνα. Όταν σε χρειαζόμουν να μου βγάλεις extension δεν μπορούσες. Οπότε όταν θα τελειώσει η παρακίνα, τότε θα μας περουκίσεις. Μόνη μου έβγαλα τα extension. Είσαι λίγο... Τσιτωμένη. Τσιτωμένη να το πω λίγο, τα νεύρα σου στα κάγκελα, τα χέρες. Είμαστε ένα μήνα καραντίνα. Τι θες να έχω. Μόνο προφιτερόλ και τέτοια σου τρώω. Μόνο εγώ ρε φίλε, ζω στην αναισθησία μου. Εσύ στον κόσμο σου. Αμάρε Βρυσίδα, να βλέπω τον αρχηγό. Τελειά, αυτή είναι κιόλας. Όντως, έχει μπει μέσα το πνεύμα του Χαγιάτε. Με συγχύζουν κάποια άτομα, με συγχύζουν. Απλά δεν μιλάω, είμαι ήσυχη. Σήμερα επειδή με πιάσε σε μια ιστερία, γι' αυτό με έχετε... Εγώ ωραία. Συγχύς. Όταν τελειώσει η καραντίνα θα πάμε όλοι MasterChef με όλα αυτά που έχουμε φτιάξει. Σωστός. Εγώ MasterChef δεν θα πάω. Σωστή. Ντένις λέει Σίση. Βρυσίδα πάμε μαζί να μας τραπεζώσει η Δήμητρα. Καλέ. Η Βρυσίδα θα. Εγώ θα πάω σίγουρα. Εσύ δεν ξέρω. Αλλά εγώ θα πάω σίγουρα να με τραπεζώσει η Δήμητρα. Και όχι μόνο θα με τραπεζώσει. Έχει μια πολλά ακόμα να μου κάνει. Μια ελπίδα ανθρώπου καμία. Τόσο μπάμι, τόσο κοφτά. Τι έχεις πάθει. Εγώ. Δεν σε ακουμπάει κανείς τέλος. Ο Πέτρικ και η Τζιμ λένε όντως μόνο το πες και ένα πουστόπεδο να τελειώνουμε. Δεν βρίζω. Όχι, ρε μαλάκα, το πε! Άντρε, πουστόπεδο. Κάντε like τώρα, ξέρω. Μαλάκα, να τρίχες. Με έχεις καταστρέψει, λοιπόν. Τι ζούμε πάλι, τι ζούμε, τι έχουμε να ζήσουμε. Ποια Βρυσίδα είναι αυτή. Λάμπη, τι αγάπη μου, λάμπη μου, μωρό μου. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι, εγώ είμαι. Να βγάλω τα γυαλάκια. Εγώ είμαι ψυχή μου, εγώ είμαι. Λάμπη είναι κολλητό. Πώς γίνεται λοιπόν, από κρουέλα να πηγαίνει ρε φίλε σε γλυκάκι κατευθείαν σε στρομφίτα. Δεν ξέρω, μόνο αυτή το κάνει. Η στροφή ήταν λίγο σπαστικιά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, φεύγω, πάω για τρέξιμο γιατί μην κάψει εσύ καμιά παπαρδέλα. Και εγώ έχω δουλειά γιατί θα διπτώσω λίγο. Λοιπόν, παιδιά, ναι, το φαγητό είναι έτοιμο. Τελειώσαμε. Βρυσιδούλα, φιλάκια. Θα σε πάρω. Πάρε με μόλις γυρίσεις να... γιατί έχω να σου πω. Ναι, θα σε πάρω. Κάτι. Θα σε πάρω, θα σε πάρω. Θα σε πάρω. Μπράβο. Σας βγάζω story τώρα το φαγητό. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ και σήμερα. Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Καλό τρέξιμο, μπεμπάκι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το βράδυ, να πω. Δεν ξέρω, θα δείξει γενικότερα. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι διάφορα. Βγάζω σε story σε λίγο στο φαγητό, μπείτε στο Ροδέλεον και σηκώστε τα όλα, γιατί είναι όλα τρομερά. Βασικά, πραγματικά αξίζει να δοκιμάσετε τα παξιμαδάκια αυτά, που είναι με γραβιέρα Κρήτης. Πολλαπλός οργασμός λέγεται αυτό. Αλήθεια! Δεν κλείνει!